Μπήκε ο Αύγουστος και το Thrakinet έδωσε το λόγο στους πολίτες της Αλεξανδρούπολης σχετικά με το μέσο που επιλέγουν να πάρουν για να πάνε στις δουλειές τους αλλά και για τα ψώνια τους. Πολλοί επιλέγουν να μετακινηθούν με το δικό τους αυτοκίνητο ή και μηχανή, παρόλο που παραμένει ακόμη το πρόβλημα του πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν τα προτιμούν αρκετοί πολίτες, καθώς θεωρούν ότι δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους για μετακίνηση μέσα στην πόλη και επίσης δεν υπάρχει πάντα διαθέσιμος χώρος για να μπει κανείς μέσα. Αυτό να το υπενθυμίζετε πάντα, γιατί το πάρκινγκ και το κυκλοφοριακό στην Αλεξανδρούπολη είναι πάντα παρκάρουμε εκτός κέντρου για να μπορέσουμε να βρεθούμε κάπου, να βρούμε κάποιο πάρκινγκ. Είναι... Άμα ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο έντονα, πιο συγκεκριμένα, παιδί μου, θα ήταν πιστεύω καλύτερα. Ναι. Τώρα δεν σας βαλεύουν δηλαδή. Όχι όλες τις ώρες. Θα έπρεπε να ήταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όλη νύχτα να ήταν. Έτσι δεν είναι 24 ώρο βάσος. Και μέσα στα λεωφορεία γίνεται το έλα να δεις. Και γι' αυτό καλύτερα με το αμάξι. Και είπα, δεν πάω μέσα στην πόλη. Πάντα κοιτάζω εκτός. Να περπατάω, γιατί μου αρέσει και το περπάτημα. Σε κάποιους όμως αρέσει το ποδήλατο, καθώς είναι μια καλή επιλογή για την πόλη μας, τόσο για γυμναστική, όσο και επειδή υπάρχουν πολλοί ποδηλατόδρομοι οι οποίοι το καθιστούν εύκολο και ασφαλές για μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Ένα ακόμα θετικό που έχει το ποδήλατο είναι ότι δεν επηρεάζει την τσέπη του αναβάτη και δεν επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. Γιατί μου αρέσει, από μικρή κυκλοφορώ με το ποδήλατο και μου αρέσει. Είναι εύκολο? Πάρα πολύ εύκολο. Μα η πόλη μας προσφέρεται για ποδήλατο.